Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και διεκδικούμε εδώ και τώρα μέτρα για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Διεκδικούμε μέτρα στήριξης και επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος. Πάνω από 300 τα κενά στα σχολεία της Β' Ανατολικής Αττικής, περιοχή ευθύνης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σωκράτης. Αποκαλυπτικό το γεγονός ότι έχει καλυφθεί μόνο ένα 30% των συνολικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη. Τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι, κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας συνεχίζουν την πολιτική της λιτότητας, καλώντας με το σταγονόμετρο να αναλάβουν υπηρεσία συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, διατηρώντας τα πληθή τμήματα και πετσοκόβοντας τις προσλήψεις στην παράλληλη στήριξη. Το να ξεκινάει η σχολική χρονιά με εκατοντάδες κενά μπορεί να μην συνιστά πρωτοφανές φαινόμενο, αλλά ειδικά φέτος, με το τέταρτο κύμα πανδημίας πρώτων πυλών, με τα ανεπαρκή, αν όχι ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία, αποκαλύπτει περίτρανα την έλλειψη ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τους όρους λειτουργίας των σχολείων. Αντί να λάβουν υπόψη σοβαρές ευθύνες για το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια τα σχολεία υπολειτουργούν, αντί να πάρουν μέτρα για την αναπλήρωση των πολλαπλών μαθησιακών και προβλημάτων ψυχοκοινωνικών των μαθητών, για ακόμα μια φορά προσπαθούν να πετάξουν ευθύνη από πάνω τους. Με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, γίνεται μια απαράδεκτη προσπάθεια να δείξουμε τον δάκτυλο τους εργαζόμενους με στόχο να αποποιηθούν τις τεράστιες ευθύνες. Η ΓΑΜΑΛΜΕ τονίζει για άλλη μια φορά ότι θα είναι μπροστά στις κινητοποιήσεις μαζί με τα σωματεία, γονείς και μαθητές. Οι νόμοι για το Λύκειο, την τεχνική εκπαίδευση, τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με αποκορύφωμα την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας διαλύουν τα μορφωτικά δικαιώματα και ορθώνουν νέους ταξικούς φραγμούς. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόρφωση δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Η μαχόμενη εκπαίδευση δίνει σήμερα μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο. Αγωνιστικό μήνυμα. Να το καταλάβουν καλά. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια εξοραϊσμένη εικόνα ότι όλα βαίνουν καλώς, η πραγματικότητα στα σχολεία είναι τελείως διαφορετική. Ήδη πριν τον αγιασμό, δείχνουν τα σχολεία είναι αγχωμένα και προσπαθούν εκ των έσω να καλύψουν όλα τα προβλήματα. Καταρχάς προσπαθεί να διχάσει το Σύλλογο Διδασκόντων, βαφτίζοντας τους συναδέλφους εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, μετατρέποντας το εμβόλιο από όπλο και δώρο σε μέσο εκβιασμού και διχασμού. Εμείς λέμε τώρα δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, αδιακρίτως. Επίσης, απαιτούμε να καλυφθούν όλα τα κενά σε β' φάση τώρα, και όσον αφορά την παράλληλη στήριξη, μία παράλληλη για κάθε μαθητή. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση δίνουμε μία πρώτη απάντηση στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Κάνουμε πράξη το σύνθημα από την πρώτη μέρα των σχολείων και των σχολών στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δικαίωμα στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή με δικαιώματα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν κάνει τις επιλογές τους. Εχθές και σήμερα, στις συναντήσεις που έγιναν με τα διοικητικά συμβούλια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, το Υπουργείο ήταν ξεκάθαρο. Καμία νέα τάξη, κανένα μέτρο για την αραίωση μαθητών, κανένα μέτρο για την αναπλήρωση των κενών. Μάλιστα το Υπουργείο και η κυρία Μακρύ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει θέμα αραίωσης των μαθητών, γιατί η αναλογία μαθητών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες των ΟΣΑ. Είναι ντροπή αυτή η δήλωση, όταν στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κοντέινερς με 25 τμήματα. Είναι ντροπή η δήλωσή τους ότι δεν υπάρχουν κενά, όταν αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 25.000 τα καταγεγραμμένα κενά. Η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά με πολύ χειρότερους όρους. Ξεκινάμε χειρότερους όρους γιατί οι ίδιοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η νέα μετάλλαξη είναι πολύ μεταδοτική, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες και στα παιδιά. Κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα. 2 χρόνια είναι η πανδημία και λειτουργούν σαν να προέκυψε το πρόβλημα μόλις θες, σαν να μην τρέχει τίποτα.
κανένα ουσιαστικό μέτρο για να βρεθούν αίθουσες, για έλεγχο και παρακολούθηση από τον ΕΟΔΗ στο επίπεδο του σχολείου, για μαζικά δηλαδή επαναλαμβανόμενα τεστ. Πολύ φοβόμαστε ότι η καινούργια σχολική χρονιά θα εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα και θα έχουμε ξανά τα φαινόμενα που ζήσαμε πέρσι, με σχολεία να κλείνουν και την καταραμένη τηλεκπαίδευση που προξενεί τεράστια κενά στα παιδιά. Το άγχος και η ανησυχία μας, το άγχος το παιδαγωγικό, αλλά και το άγχος για την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ μεγάλο στα σχολεία και σε κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Μοναδική μας λύση είναι ο αγώνας. Με τον αγώνα μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις. Μπορούμε να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε πράγματα. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε εδώ ακόμα μια φορά. Μια αναπνοή από το άνοιγμα των σχολείων και όσες ανακοινώσεις και αν κάνει το Υπουργείο Παιδείας για την ετοιμότητα που βρίσκονται τα σχολεία, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Στη Β' Αθήνας, από τα 616 κενά, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή, αναπληρώθηκαν μόνο τα 373. Καμία ετοιμότητα, γιατί κανένα αυξημένο μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό δεν έχει πάρθει, που αυτά εδώ και 17 μήνες προτείνουμε τα εκπαιδευτικά σωματεία, οι μαθητές και οι γονείς, ώστε τα σχολεία μας να λειτουργούν με υγιεινή και ασφάλεια. Το μέλλον που ετοιμάζουν για τους μαθητές μας είναι αποκρουστικό. Η νέα γενιά καλείται να ζήσει σε καθεστώς επιφανειακής μόρφωσης και εφήμερων δεξιοτήτων και ελαστικών σχέσεων εργασίας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ελληνικών κυβερνήσεων είναι πια πιο ξεκάθαρες από ποτέ. Εδώ και τώρα μέτρα για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Μέτρα στήριξης και επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος με πλήρη έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση. Δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των εργαζομένων. Όχι στον εκβιασμό και στη διαίρεση μας που καλλιεργεί η κυβέρνηση. Δεν θα περάσουν οι ποινές και οι απολύσεις. Οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Σε θέση μάχης όλοι από την πρώτη μέρα. Μετά από 1,5 χρόνο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Υπάρχουν μόνο εγκληματικές ευθύνες. Να σταματήσουμε να συζητάμε τα αυτονόητα για το αν πρέπει να είναι λίγοι μαθητές ή να έχουμε παράθυρα, να αερίζονται οι αίθουσες και να συζητήσουμε για το ουσιαστικά το πώς θα στηρίξουμε τους μαθητές μας. Και βέβαια δεν είναι στήριξη ούτε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ούτε η τράπεζα θεμάτων. Στήριξη σημαίνει ολόπλευρη μόρφωση, κάλυψη των κενών, συναισθηματική ψυχολογική στήριξη από εμάς.